Βρίσκομαι σε ένα έργο που λέγεται Μοτσαρτιάνα μπροστά. Είναι αφιερωμένο στι όπερε του Μότσαρτ και είναι ένα από τα έργα που θα παρουσιαστούν στην επόμενη έκθεσή μου στην Κωνσταντινούπολη, στο Σισμανόγλιο Μέγαρο, με εγγένεια στι 23 Νοεμβρίου. Η έκθεση θα περιλαμβάνει γύρω στα 30 έργα και θα γίνει μαζί με την Γκουρσές, η οποία είναι διαπρεπής ισογράφος από την Τουρκία και θα είναι μια έκθεση που, θα τη λέ, που τη λέμε «Γέφυρες», γιατί είναι γέφυρες πολιτισμού μεταξύ των λαών. Πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να εστιάζουμε στα σημεία που οι λαοί ενώνονται μεταξύ τους και όχι σε αυτά που τα χωρίζουν και βεβαίως η τέχνη είναι το, το καλύτερο όχημα για αυτή την ιστορία ε, την επιμέλεια αυτής της έκθεσης που είναι αρκετά δύσκολη την κάνει η, η καταπληκτική ε, η Ήρης Κρητικού ε, που φροντίζει, μας φροντίζει φροντίζει την, το τι θα γίνει και όλη την οργάνωση ε, τώρα στο συγκεκριμένο εδώ ε, στο συγκεκριμένο πίνακα ε, είναι Μότσαρτ το κυριότερο, το βασικό, το βασικό κομμάτι είναι ο μαγικός αυλός, αλλά και στα θεωρία κάθονται Α πούμε, με φαντασία πάντα, πρωταγωνιστέ από άλλε όπερε, από τον Τον Τζοβάνι, από το, Κοζυφ... το έτσι κάνουν όλε κλπ. Οπότε είναι ένα αφιερωμένο όλο στον Μότσαρτ αυτό ο πίνακα. Βέβαια χαίρομαι πάντα όταν μιλάω για μουσική, αλλά αυτή τη στιγμή σκέπτομαι ότι έφυγε μια από τι μεγαλύτερε φωνέ του κόσμου, η Μονσερά Καμπαγέ, με το ουράνιο πιανίσιμο, που νόμιζες ότι έρχεται από, από κάπου από τον ουρανό, μεγάλη τραγουδίστρια. Εμβληματική ε, τη Ισπανική σχολή, από τη Μαλιμπράν και μετά του Γκαρσία, ήταν αυτή τη ε, ε, ιστορική πορεία τη μουσική ε, και πραγμα... την οποία είχα την τύχη να τη γνωρίσω στην Όπερα τη Βιέννη το 1976-1977, όταν μελετούσα εκεί και μετά ε, εργαζόμουν εκεί, σαν σολίστ. Ε, ε, και βέβαια θα μα μείνει πάντα η αθάνατη φωνή τη και θα τη λατρεύουμε πάντα, όπω λατρεύουμε και την Κάλλα και όλε τι μεγάλε τραγουδίστρε. Εδώ με το ιδίωμα πάντα της Ναΐφης Ζωγραφικής, το οποίο ανήκω σαν ζωγράφος, τη αυτή την τέχνη χωρίς δασκάλους, των αυτοδιδάκτων, παρουσιάζω την ιστορία του Ορφέα. Αρχίζοντας από τις εννέα μουσες που η μητέρα του ήταν η Καλλιόπη, που τον πήγε στον Κένταβρο να τον εκπαιδεύσει, μετά που μάγευε τα ζώα με την λύρα του, μετά που γνώρισε την Ευρυδίκη, την ερωτεύτηκε, έγιναν τα επεισόδια που Πέθανε που την δάγκωσε το φίδι την Ευρυδίκη και πήγε στον κάτω κόσμο. Στη συνέχεια έγινε όλη αυτή η ιστορία και μετά τον βλέπουμε και με τους αργοναύτες γιατί ήταν και αυτό στην αργοναυτική εκστρατεία. Και στο τέλος στη Θράκη όπου και πέθανε. Είναι επεισόδια πάνω στην ιστορία του Ορφέα γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη μυθολογία και νομίζω ότι με τη μυθολογία, τη μουσική και τη φύση... Είναι τα θέματα που αγαπώ και θέλω να εκφράζομαι. Εδώ βλέπουμε τον χορό του Ζαλόγγου που είναι αφιερωμένο στο Σκαλκότα, στους 45 χορούς. Ένας από αυτούς είναι ο χορός του Ζαλόγκου. εκπληκτικός όπως οτιδήποτε έχει γράψει ο Σκαλκότας, ο μέγιστος αυτός συνθέτης. Ε, οι στολές είναι, θα έλεγα, ένα ηλίκιο των Ελληνίδων, διότι είναι όλες οι στολές, δεν είναι μόνο οι πυρώτικες ε, οι ε, α, ακριβώς ακριβώ γύρω από το ζάλογο, γιατί ε, πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες θα κάναν αυτό που κάναν αυτές οι γυναίκες ε, μπροστά στο μπροστά στην υποδούλωση και τον εξευτελισμό. Ίσως κάτι που δεν κάνουμε εμείς πια σήμερα. Το βλέπουμε και την Άρτεμη αριστερά με τα ελάφια της, γιατί είναι διαχρονική, η διαχρονική αυτή η ιστορία της γενναιότητας των Ελληνίδων και της φυλής. Ε, και έχω ένα χιουμοριστικό, ε, hint, ας πούμε, ένα υπενιγμό χιουμοριστικό, ότι σώζονται τελικά. Φυσικά δεν, σώ, δεν, σώθηκαν, αλλά τους έσωσε η ιστορία, γιατί και αυτές έσωσαν την ιστορία μας. Αυτό το έργο είναι αφιερωμένο στο Δημήτρη Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλο, ο μέγιστο μέστρο, Έλλην, όχι και μόνο, και διεθνώ, ανήκει στην αιωνιότητα και στον κόσμο ολόκληρο, είχε, ήταν και σπουδαίο συνθέτη. Είχε γράψει μουσική, είχε γράψει και όπερα, την αδελφή Βεατρίκη. Ε, Δυστυχώ δεν συνέχισε να γράφει και τη μουσική για την τραγωδία του Ευρυπίδη, υπόλοιπο. Ε, γιατί πιθανώ να αισθανόταν ότι είχε κοινά σημεία με αυτή την, ε, με αυτή την προσωπικότητα του υπόλοιπου, τουλάχιστον εγώ έτσι το εισέπραξα. Ε, και είναι ακριβώ η ιστορία του υπόλοιπου, ο οποίο δεν ήθελε να υπηρετεί την Αφροδίτη, αλλά αγαπούσε να υπηρετεί την Άρτεμη και, ε, και όταν η φέδρα, η, η θετή του μητέρα, ε, τον ερωτεύτηκε, αυτό ε, την απέρριψε με αποτέλεσμα αυτή να, να τον συκοφαντήσει και να, να, σκ, ο Ποσειδώνας να βγάλει ένα τεράστιο τάβρο από τη θάλασσα, να γριέψουν τα άλογα του και να πεθάνει. Βεβαίω δικαιώθηκε μετά γιατί η ίδια η Άρτεμις πήγε στον πατέρα του, τον Θησέα, και είπε ότι όχι δεν έφταιγε, ότι αυτό ήταν μια συκοφαντία της Φέδρας, η οποία και αυτοκτόνησε. Μητέρα του ήταν η Αμαζόνα, η, η, νομίζω η Πολίτη η αδελφή τη. και φαίνεται ότι και αυτό ήταν μια εκδήλωση λατρείας προς την Άρτεμ, η καταγωγή του αυτή. Εδώ, Εδώ παρουσιάζω τον Μητρόπουλο να διευθύνει, ο οποίο μάλιστα όταν τον ρώτησαν πώς έγινε τόσο σπουδαίος και πρώτος στον κόσμο, είχε πει ότι οποιοδήποτε να είχε μελετήσει όσο με, είχα με, έχω μελετήσει εγώ, το λιγότερο που θα γινόταν ήταν αυτό που έγινα εγώ. Το θέμα αυτού του έργου είναι το θέατρο Σαν Τζάκομο τη Κέρκυρα, όπω ήταν παλιά, γιατί δεν υπάρχει πια, είναι δημαρχείο. Ε, μια βραδιά, γιατί οι Κέρκυραίοι και όλοι οι εξαιρετικά φιλόμουσοι και, και, με ανεπτυγμένη την, μέχρι σήμερα τη μουσική παιδεία στο βαθμό ε, υπέρμετρα. Ε, και Φανταζόμουν πώς θα ήταν εκείνη την εποχή όταν η Πριμαντόνα θα έφτανε στο θέατρο, θα ήταν με, τα, με, με την πολυτέλειά της, γιατί τότε υποτίθεται ότι οι θαυμαστές έρναν ακόμα και τις άμαξες που παίρναν την Πριμαντόνα στο, στο, θέατρο, με στην Κέρκυρα. Οι Κέρκυραίοι Κερ, πάντα είναι συναισθηματικοί, δεξιά βλέπουμε όσον αφορά στη μουσική είναι πάντα αφιερωμένοι μέχρι εκεί που δεν μπαίνει, έχουμε τόσες φιλαρμονικές, ξέρουν τα πάντα απ' έξω. Τι να πω, και παλιά όλη η κρατική ορχήστρα και τώρα ακόμα είναι, αποτελείται από Επιτανίσοσος Επιταπλίστων. Δεξιά είναι η Καθολική Εκκλησία και πιστεύω ότι ναι, θα, θα μπορούσε κανείς να ε, θεωρήσει ότι ήταν η μήτρα της μουσικής η Επιτάνισος ε, και γενικά της κουλτούρας. Ε, τον, τους περασμένους αιώνε. Το, το γεγονός ότι έγινε η Εθνική Σχολή βεβαίως ήταν σπουδαίο με τον Καλαμύρη και όλους αυτούς αλλά περα, παραμελήσαμε μεγάλου μεγάλους επτανήσιους συνθέτες ε, όπως είναι ο Σαμάρας, ήταν ο Μάντζαρος, ε, ο Ξύντας με πρώτη ελληνική όπερα γιατί θεώρησαν ότι ήταν ξενόφερτη. Στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ ξενόφερτη όπως ξενόφερτη δεν είναι η πίση του, του Καβάφη, δεν είναι ξενόφερτη ούτε καν ο Καλομύρης που έκανε Εθνική Σχολή ήταν από τη Σμύρνη τα κέντρα πολιτισμού εκτό Ελλάδο εξακολουθούν να είναι Ελλάδα. Επειδή θεωρώ ότι η ζωή είναι ένα παραμύθι, είτε με καλό τέλο, είτε με άσχημο, είτε με άσχημε διαδρομέ, είτε με καλέ, αποφάσισα να ζωγραφίσω το παραμυθόδραμα. Μια σειρά από παραμύθια όλα μαζί, που οι ήρωε κινούνται μέσα στον ίδιο χώρο. Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα παραμύθια, ή τουλάχιστον πολλά από αυτά που, με τα οποία έχουμε και μεγαλώσει όλοι, και νομίζω ότι θα μεγαλώνουν οι γενιέ επιγενεών. Ε, αυτό ήταν το θέμα του. Αυτή ήταν η σκέψη πίσω από, το, ε, πίσω από αυτό το έργο. Από την άλλη μεριά, πολλέ φορέ με ρωτάνε αν, ε, τι, ε, τη μουσική, τι σχέση έχει με τη ζωγραφική. Ε, Όλε οι τέχνε έχουν σχέση μαζί, ε, με, μεταξύ του, κυρίω γιατί πηγάζουν από την ίδια πηγή, από την αλήθεια τη τέχνη. Ε, η τέχνη μπορεί να μην σώζει, αλλά μπορεί να παρηγορήσει. Και μπορεί να παρηγοριστεί και να παρηγορήσει είτε τραγουδώντα, είτε ζωγραφίζοντας, είτε γράφοντα στίχου. Στην πραγματικότητα, όλα είναι διαφορετικέ η, η ίδια μίζα, η ίδια αλήθεια, με διαφορετικό τύπο έκφραση ανάλογα με τι δεξιότητες καλέ και κακέ του καθενό μα.